Charities. Κυρία Μπέντα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Μιλιώτη. Λοιπόν, δώστε μας την πληροφόρηση σας παρακαλώ, έτσι όπως πιο σύντομα, όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί είμαστε λίγο πιεσμένοι με το χρόνο. Θα παρακολουθούμε και πλάνα που μας στείλατε από αυτό το ξενώνα. Τι θα αφορά, πότε θα λειτουργήσει, ποιοι θα φιλοξενούνται, τα ακούμε. Ωραία. Το ίδρυμα καταρχάς Ρόναλτ McDonald, το οποίο δραστηριοποιείται στο νησί μας από το 2014, έχει δύο έργα κάτω από τη διαχείρισή του. Το ένα είναι η παιδοκαρδιολογική κλινική, η οποία βρίσκεται εντός του Μακάριου Νοσοκομείου. Και το δεύτερο έργο είναι αυτό που βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, που είναι ο ξενώνας δωρεάν φιλοξενίας οικογενειών, που τα παιδιά τους νοσηλεύονται σε ιδιωτικά ή δημόσια νοσηλευτήρια της πρωτεύουσας. Αυτό αναμένουμε, το έργο που βλέπετε, βλέπουμε, αναμένουμε να ολοκληρωθεί κατά τους επόμενους μερικούς μήνες, δηλαδή πριν το τέλος αυτού του έτους, και θα μπορεί σε πρώτο στάδιο να φιλοξενεί μέχρι και 12 οικογένειες. Ναι. Και το κόστος, έχετε και στήριξη από το κράτος σε αυτό το κομμάτι? Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτησή σας. Το κόστος το αναλαμβάνουμε εμείς ως ίδρυμα με τη βοήθεια πολλών υποστηρικτών, όπως για παράδειγμα της εταιρείας McDonald's, που είναι ιδρυτικός εταίρος και κύριος χορηγικός υποστηρικτής, αλλά και άλλων πολλών εταιριών. Θα θέλαμε να έχουμε και την οικονομική στήριξη του κράτους. Είναι ένα έργο το οποίο θα αγγίξει τα 1,5 εκατομμύρια ευρώ μέχρι την ολοκλήρωσή του. Και μιλάμε για το πρώτο στάδιο, έτσι. Ναι. Σε δεύτερο στάδιο θα ολοκληρώσουμε άλλα 5 δωμάτια, οπότε θα είμαστε σε θέση να φιλοξενούμε μέχρι και 17 οικογένειες. Mm-hmm. Αν μια οικογένεια λοιπόν έχει παιδάκι στο Μακάριο, θα μπορεί εκεί, παραδείγματος χάρη, να μπορεί να κινηθεί λίγο, να κάνει ένα ντους, θα υπάρχει μια κουζίνα, θα υπάρχει κάποιος χώρος ξεκούρασης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Έπρεπε να είχαν δημιουργηθεί εδώ και χρόνια. Είναι ένα κενό το οποίο εντοπίστηκε από το Ίδρυμα εδώ και αρκετό καιρό. Το δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό, γιατί αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιους καιρούς το να μαζευτούν επαρκείς πόροι για ένα τόσο μεγάλο έργο είναι πραγματικά πολύ δύσκολο έργο, πολύ απαιτητικό. Και όποιος μπορεί να συνεισφέρει, είστε εκεί, έτσι. Ναι, χρειαζόμαστε και χρηματικές εισφορές σε αυτό το στάδιο. Μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας στο 7036 00, ή και μέσω της ιστοσελίδας του Ιδρύματος, που είναι rmhc.org.cy, όπου μπορεί να κάνει μια απευθείας δωρεά. Σε δεύτερο στάδιο, σύντομα δηλαδή, θα χρειαζόμαστε και επίπλωση και ηλεκτρικά είδη και πολλά άλλα πράγματα για να είναι λειτουργήσιμος ο ξενώνας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Από το χώρο της υγείας, κυρίες και κύριοι, το επόμενο θέμα σχετίζεται με τον καρκίνο και πρόκειται για μία έτσι έρευνα, μελέτη που δημοσιεύθηκε σε ένα